Αρνητήχαμε στην ευθύνη για τις δύο ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη λωρίδα της Γάζας και προσγειώθηκαν στο νότιο Ισραήλ 3 ώρες πριν από την εκνοή της ισχύως της 72ης εκεχηρίας. Οι ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το Ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα. Στο διπλωματικό πεδίο, αν και στο Κάιρο συνεχίζονται οι συνομιλίες των δύο πλευρών υπό Αιγυπτιακή διαμεσολάβηση, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει παράταση στην εκεχηρία. Αυτό δήλωσε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος που λαμβάνει μέρος στις συνομιλίες, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες.